Όταν η Κάρσον παρατήρησε για πρώτη φορά τους ήχους στο κελάρι της, τους απέδωσε στους αρουραίους. Αργότερα άρχισε να ακούει τις ιστορίες που ψιθύριζαν οι δυσιδαίμονες Πολωνοί εργάτες του Μήλου στην οδό Ντέρμπι, σχετικά με την πρώτη ένικο του αρχαίου σπιτιού, την Abigail Prynne. Κανείς δεν ζούσε σήμερα που να μπορούσε να θυμηθεί τη διαβολική γέρικη αγελάδα, αλλά οι νοσηροί θρύλοι που ευδοκιμούν στην περιοχή των μαγισσών του Σάλεμ, σαν αγριόχορτα σε ένα παραμελημένο τάφο, έδιναν ανησυχητικές λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές της και ήταν δυσάρεστα σαφείς σχετικά με τις απεχθείς θυσίες που ήταν γνωστό ότι έκανε προς μια σκουλικιασμένη μορφή με κέρατα σαν μισοφέγγαρα. Οι ηλικιωμένοι εξακολουθούσαν να μουρμουρίζουν για την Abby Prynne και τα τερατώδη καυχήματά της ότι ήταν η αίρια ενός τρομερά ισχυρού θεού που κατοικούσε βαθιά στους λόφους. Πράγματι, ήταν το απερίσκεπτο καύχημα της γριάς μάγισσας που την οδήγησε στον απότομο και μυστηριώδη θάνατό της το 1692, περίπου την εποχή των διάσημων απαγχωνισμών στο λόφο Gallows. Σε κανέναν δεν άρεσε να μιλάει γι' αυτό, αλλά περιστασιακά κάποια χωρίς δόντια γριά μουρμούριζε φοβισμένη ότι οι φλόγες δεν μπορούσαν να την κάψουν, γιατί ολόκληρο το σώμα της είχε πάρει την περίεργη αναισθησία από το σημάδι της μάγισσας. Η Abigail Prynne και το ανώμαλο αγαλμά της είχαν εξαφανιστεί εδώ και καιρό, αλλά ήταν ακόμα δύσκολο να βρεθούν ενοικιαστές για το ερυπωμένο διόροφο σπίτι της, με το δεύτερο όροφο που προεξήχε και τα περίεργα παράθυρα που είχαν ρομβοειδές σχήμα. Η κακή φήμη του σπιτιού είχε εξαπλωθεί σε όλο το Σάλεμ. Τίποτα δεν είχε συμβεί στην πραγματικότητα εκεί τα τελευταία χρόνια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξήγητες ιστορίες. Αλλά όσοι νίκιαζαν το σπίτι είχαν τη συνήθεια να φεύγουν βιαστικά, γενικά με ασαφείς και μη ικανοποιητικές εξηγήσεις σχετικά με τους αρουραίους. Και ήταν ένας αρουραίος που οδήγησε την Κάρσον στο δωμάτιο των μαγισσών. Το τσίριγμα και το πνιχτό χτύπημα μέσα στους σαπισμένους τοίχους είχαν ενοχλήσει την Κάρσον περισσότερες από μία φορές τις νύχτες της πρώτης της εβδομάδας στο σπίτι, το οποίο είχε νοικιάσει για να αποκτήσει τη μοναξιά που θα της επέτρεπε να ολοκληρώσει ένα μυθιστόρημα το οποίο ζητούσαν οι εκδότες της. Άλλο ένα ελαφρύ ειδήλιο για να προσέθεται στη μακρά σειρά δημοφιλών επιτυχιών της Κάρσον. Αλλά μόνο λίγο αργότερα άρχισε να διασκεδάζει ορισμένες τρελά φανταστικές εικασίες σχετικά με την ευφυΐα του αρουραίου, που πέρασε κάτω από τα πόδια της στο σκοτεινό διάδρομο ένα βράδυ. Αχ! Ανάθεμά σε! Το σπίτι είχε καλωδιωθεί για ρεύμα, αλλά η λάμπα στο χόλ ήταν μικρή και έδινε ένα αμυδρό φως. Ο αρουραίος ήταν μια κακοσχηματισμένη μαύρη σκιά, καθώς έτρεξε λίγα μέτρα μακριά και σταμάτησε. Προφανώς την παρακολουθούσε. Κάποια άλλη στιγμή η Κάρσον μπορεί να είχε διώξει το ζώο με μια απειλητική χειρονομία και να επέστρεψε στη δουλειά της. Αλλά η κίνηση στην οδό Ντέρμπι ήταν ασυνήθιστα θορυβώδης και δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί στο μυθιστόρημά της. Χρειάζομαι λίγη ησυχία. Έλεος πια. Τα νεύρα της, χωρίς προφανή λόγο, ήταν τεντωμένα και κάπως φαινόταν ότι ο αρουραίος που τον έβλεπε λίγο πιο πέρα την κοιτούσε με σαρδόνια διασκέδαση. Τι θες κι εσύ τώρα? Χαμογελώντας με την έπαρσή του, έκανε μερικά βήματα προς τον αρουραίο και αυτός έφυγε ορμητικά προς την πόρτα του κελαριού, την οποία είδε με έκπληξη μισάνυχτη. Πρέπει να είχε αμελήσει να το κλείσει την τελευταία φορά που ήταν στο κελάρι, αν και γενικά φρόντιζε να κρατά τις πόρτες κλειστές, γιατί το αρχαίο σπίτι έμπαζε από παντού. Ο αρουραίος περίμενε στην πόρτα. Αδικαιολόγητα εκνευρισμένη, η Κάρσον προχώρησε βιαστικά, στέλνοντας τον αρουραίο να κατέβει με ορμή τη σκάλα.
άναψε το φως του κελαριού και παρατήρησε τον αρουραίο σε μια γωνία. Την παρακολουθούσε έντονα μέσα από τα αστραφτερά μικρά του μάτια. Καθώς κατέβαινε τις σκάλες, δεν μπορούσε να μην νιώθει ότι συμπεριφερόταν σαν ανόητη. «Τι στο καλό κάθομαι και κάνω? Κυνηγώ έναν αρουραίο?» Αλλά η δουλειά της ήταν κουραστική και υποσυνείδητα καλωσόριζε κάθε διακοπή. Μπήκε στο κελάρι και κατευθύνθηκε προς τον αρουραίο, βλέποντας με έκπληξη ότι το πλάσμα παρέμενε ακίνητο, κοιτώντας την. Ένα περίεργο αίσθημα ανησυχίας άρχισε να μεγαλώνει μέσα της. Ο αρουραίος ενεργούσε ασυνήθιστα. Ένιωθε το βλέμμα των κρύων ματιών του που έμοιαζαν με κουμπιά παπουτσιών και ήταν κάπως ενοχλητικό. Μεταγέλασε μόνη της. «Μα φυσικά, τι περίμενα?» Γιατί ο αρουραίος είχε ξαφνικά παραμερίσει και εξαφανίστηκε σε μια μικρή τρύπα στον τοίχο του κελαριού. Ενώ στεκόταν εκεί, ακίνητη, χάραξε με το δάχτυλο του ποδιού της ένα σταυρό στο χώμα μπροστά στην τρύπα, αποφασίζοντας ότι θα έστεινε μια παγίδα εκεί το πρωί. Το ρίγχος και τα τσακισμένα μουστάκια του αρουραίου προεξήχαν προσεκτικά. Προχώρησε μπροστά και μετά δίστασε. Οπισθοχώρησε. Τότε το ζώο άρχισε να ενεργεί με ένα μοναδικό και ακαταλόγιστο τρόπο. «Σχεδόν σαν να χόρευε», σκέφτηκε η Κάρσον. «Τι στο καλό κάνει, χορεύει?» Προχώρησε δοκιμαστικά προς τα εμπρός, υποχώρησε ξανά. Έκανε ένα μικρό πήδημα προς τα μπροστά και σηκωνόταν απότομα. Μετά πήδουσε πίσω βιαστικά, σαν... Η παρομοίωση που άστρεψε στο μυαλό της Κάρσον ήταν σαν να υπήρχε ένα φίδι που ήταν κουλουριασμένο μπροστά στην τρύπα, παραφυλώντας για να αποτρέψει τη φυγή του αρουραίου. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα εκεί, εκτός από το μικρό σταυρό που είχε μόλις ξύσει η Κάρσον στη σκόνη. Χωρίς αμφιβολία ήταν η ίδια η Κάρσον που εμπόδιζε τη φυγή του αρουραίου, γιατί στεκόταν σε απόσταση λίγων μέτρων από τελαγούμι. Προχώρησε προς τα εμπρός και το ζώο εξαφανίστηκε βιαστικά από το οπτικό της πεδίο. Το ενδιαφέρον της όμως ξαφνικά έγινε πιο έντονο. Η Κάρσον βρήκε ένα ραβδί και το τρύπωσε, εξερευνώντας την τρύπα. Καθώς το έκανε, το μάτι της κοντά στον τοίχο εντόπισε κάτι περίεργο σχετικά με την πέτρινη πλάκα ακριβώς πάνω από το λαγούμι των αρουραίων. «Τι είναι αυτό?» Μια γρήγορη ματιά στην άκρη του επιβεβαίωσε την υποψία της. Η πλάκα ήταν προφανώς κινητή. Η Κάρσον την εξέτασε προσεκτικά. Παρατήρησε ένα βαθούλωμα στην άκρη της που μπορούσε να αγγίξει με το χέρι. Τα δάχτυλά της μπήκαν εύκολα στο αυλάκι και τράβηξε επιφυλακτικά. Η πέτρα κινήθηκε λίγο και σταμάτησε. Τράβηξε πιο δυνατά και σηκώνοντας ένα μικρό σύννεφο ξηρού χώματος, η πλάκα έφυγε από τον τοίχο. Σαν να ήταν πάνω σε μεντεσέδες, αποκαλύπτοντας έτσι ένα μαύρο ορθογώνιο μέχρι τους ώμους. Από τα βάθη του ξεπήδησε μια μουχλιασμένη, δυσάρεστη μυρωδιά νεκρού αέρα και ακούσε η Κάρσον έκανε πίσω. Ξαφνικά θυμήθηκε τις τερατώδες ιστορίες της Abigail πριν και τα φρικτά μυστικά που υποτίθεται ότι είχε κρυμμένα στο σπίτι της. Είχε ίσως κοντάψει σε κάποιο κρυφό καταφύγιο της από καιρό νεκρής μάγισσας. Πριν μπει στο σκοτεινό κενό, πήρε την προφύλαξη να πάρει ένα φακό από τον επάνω όροφο. Έπειτα, έσκυψε προσεκτικά το κεφάλι της και μπήκε στο στενό πέρασμα που μύριζε απέσια, στέλνοντας τη δέσμη του φακού να κοιτάζει μπροστά της. Βρισκόταν σε ένα στενό τούνελ, ελάχιστα πιο ψηλό από το κεφάλι της και που ήταν περιτυχισμένο και στρωμένο με πέτρινες πλάκες. Κατευθυνόταν ευθεία μπροστά, ίσως για 15 πόδια, και μετά ο χώρος άνοιγε σε έναν ευρύ χώρο θάλαμο.
Καθώς η Κάρσον έμπαινε στο υπόγειο δωμάτιο που αναμφίβολα ήταν ένα κρυφό καταφύγιο της Abigail πριν. Για φαντάσου, είναι μια κρυψώνα. Σκέφτηκε. Ωστόσο δεν μπόρεσε να τη σώσει την ημέρα που ο τρομοκρατημένος όχλος είχε έρθει μενόμενος, παίρνοντας κατά μήκος την οδό Ντέρμπι. Κράτησε την ανάσα της από την έκπληξη. Το δωμάτιο ήταν φανταστικό. Ήταν υπέροχο. Ήταν το πάτωμα που κράτησε το βλέμμα της Κάρσον. Το θαμπό γκρι του κυκλικού τοίχου έδινε εδώ τη θέση του σε ένα μοσαϊκό από πολύχρωμες πέτρες, στο οποίο κυριαρχούσαν οι μπλε και πράσινοι και μοβ χρωματισμοί. Πράγματι, δεν υπήρχε κανένα από τα ζεστά χρώματα. Πρέπει να υπήρχαν χιλιάδες κομμάτια πολύχρωμης πέτρας που συνέθεταν αυτό το σχέδιο, γιατί κανένα δεν ήταν μεγαλύτερο από ένα καρύδι. Και το μοσαϊκό φαινόταν να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, άγνωστο στην Κάρσον. Υπήρχαν καμπύλες του μοβ και του βιολετή, ανακατεμένες με γωνιακές γραμμές πράσινου και μπλε, που μπλέκονταν σε φανταστικά αραβουργήματα. Υπήρχαν κύκλοι, τρίγωνα, ένα πεντάγραμμο και άλλες λιγότερες γνωστές φιγούρες. Οι περισσότερες γραμμές και φιγούρες συγκεντρώνονταν σε ένα και μόνο σημείο, στο κέντρο του θαλάμου, όπου υπήρχε ένας κυκλικός δίσκος από νεκρή μαύρη πέτρα, ίσως δύο πόδια σε διάμετρο. Είχε πολλή ησυχία. Οι ήχοι των αυτοκινήτων που κατά καιρούς περνούσαν από πάνω στην οδό Ντέρμπι δεν ακούγονταν. «Πόσο ήσυχα είναι εδώ κάτω, δεν ακούγεται τίποτα». Σε μια ρηχή κόγχη στον τοίχο, η Κάρσον έπιασε με τη ματιά της κάποια σημάδια στους τοίχους και κινήθηκε αργά προς αυτή την κατεύθυνση. «Ωχ, τι έχει εκεί». Με τη δέσμη του φωτός της να ταξιδεύει πάνω και κάτω στους τοίχους της κόγχης. Τα σημάδια, ό,τι κι αν ήταν, είχαν χαραχτεί στην πέτρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί ό,τι είχε απομείνει από τα κρυπτικά σύμβολα ήταν ανεξήγητο. Η Κάρσον είδε αρκετά μερικώς βυσμένα ιερογλυφικά που τις θύμιζαν αραβικά, αλλά δεν μπορούσε να είναι σίγουρη. «Αυτά είναι αραβικά». Στο πάτωμα της εσοχής υπήρχε ένας διαβρωμένος μεταλλικός δίσκος, περίπου 8 πόδια σε διάμετρο, και η Κάρσον είχε την εντύπωση ότι μπορούσε να μετακινηθεί, αλλά δεν φαινόταν πουθενά κάποιος τρόπος για να το σηκώσει. Συνειδητοποίησε ότι στεκόταν ακριβώς στο κέντρο του θαλάμου, στον κύκλο της μαύρης πέτρας, όπου επικεντρώνονταν το περίεργο σχέδιο. Και πάλι παρατήρησε την απόλυτη σιωπή. Με μια παρόρμηση έκλεισε την ακτίνα του φακού της. Αμέσως βρέθηκε στο νεκρό σκοτάδι. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μυαλό της μια περίεργη ιδέα. Φαντάστηκε τον εαυτό της στον πάτο ενός λάκου και από ψηλά κατέβαινε ένας χήμαρος που χυνόταν για να την καταβροχθήσει. Ήταν τόσο δυνατή αυτή η εντύπωση που πραγματικά φανταζόταν ότι μπορούσε να ακούσει μια πνιχτή βροντί, το βρυχισμό ενός καταράκτη. Έπειτα, παραδόξως ταραγμένη, πάτησε το φως και ρίξε μια ματιά γύρω-γύρω απότομα. Το σφυροκόπημα του αίματός της ήταν σαν τύμπανο που ακουγόταν μέσα στην απόλυτη σιωπή. Ένα γνώριμο φαινόμενο. Το μέρος ήταν τόσο ήσυχο που η σκέψη πήδηξε στο μυαλό της, σαν να μπήκε ξαφνικά στη συνείδησή της. Αυτό θα ήταν ένα ιδανικό μέρος για εργασία. Θα μπορούσε να καλωδιώσει το χώρο για ηλεκτρισμό, να κατεβάσει ένα τραπέζι και μια καρέκλα, να χρησιμοποιήσει έναν ηλεκτρικό ανεμιστήρα αν χρειαζόταν, αν και η μυρωδιά μούχλας που είχε αρχικά παρατηρήσει φαινόταν να έχει εξαφανιστεί εντελώς. «Μα ναι, είναι το τέλειο μέρος για να δουλέψω εδώ κάτω. Ναι, αυτό θα κάνω. Αλλά πρώτα πρέπει να ειδοποιήσω τον ιδιοκτήτη. Ωραία». Κινήθηκε λοιπόν προς το στόμιο του τούνελ και καθώς έβγαινε από το δωμάτιο ένιωσε μια ανεξήγητη χαλάρωση των μυών της, αν και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν σε τόση ένταση. Το απέδωσε σε νευρικότητα
και ανέβηκε στον επάνω όροφο για να φτιάξει μαύρο καφέ και να γράψει στον ιδιοκτήτη της, τη Βοστόνη, για την ανακάλυψή της. Ο επισκέπτης κοίταξε με περιέργεια το διάδρομο, αφού ούτε η Κάρσον άνοιξε την πόρτα, γνέφοντας τον εαυτό του σαν να ήταν ικανοποιημένος. Ήταν μια αδύνατη, πολύ αδύνατη ανδρική φιγούρα, με πυκνά ατσάλινα γκρίζα φρύδια να κρέμονται πάνω από τα έντονα γκρίζα μάτια του. Το πρόσωπό του, αν και έντονα σημαδεμένο και αδύναμο, ήταν χωρίς ρητίδες. «Σχετικά με το δωμάτιο της μάγισσας, να υποθέσω», είπε η Κάρσον με αγένεια. Ο σπιτονοικοκύρης της είχε μιλήσει και την τελευταία εβδομάδα διασκέδαζε άθελά της αρχαιολόγους και αποκρυφιστές που ανυπομονούσαν να ρίξουν μια ματιά στον μυστικό θάλαμο στον οποίο η Άμπι πριν είχε κάνει τα ξόρκια της. Η ενόχληση της Κάρσον είχε μεγαλώσει και είχε σκεφτεί να μετακομίσει σε ένα πιο ήσυχο μέρος, αλλά το πείσμα της την είχε κάνει να παραμείνει, αποφασισμένη να τελειώσει το μυθιστόρημά της παρά τις διακοπές. Τώρα, κοιτάζοντας ψυχρά τον καλεσμένο, είπε: «Συγγνώμη, αλλά δεν είναι πια διαθέσιμο». Ο άλλος φάνηκε ξαφνιασμένος, αλλά σχεδόν αμέσως μία λάμψη κατανόησης ήρθε στα μάτια του. Έβγαλε μια κάρτα και την πρόσφερε στην Κάρσον. «Μάικλ Λέι, αποκρυφιστής, ε?» επανέλαβε εκείνη παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Οι αποκρυφιστές, είχε ανακαλύψει, ήταν οι χειρότεροι, με τις σκοτεινές τους νήξεις για ανώνυμα πράγματα και το βαθύ ενδιαφέρον τους για το σχέδιο στο μοσαϊκό του πατώματος του δωματίου της μάγισσας. «Συγγνώμη, κύριε Λί, αλλά είμαι πραγματικά πολύ απασχολημένη. Θα με συγχωρήσεις». Χωρίς δεύτερη σκέψη γύρισε πίσω να κλείσει την πόρτα. Ο Λί όμως γρήγορα την σταμάτησε. Πριν προλάβει η Κάρσον να διαμαρτυρηθεί, είχε πιάσει την συγγραφέα από τους ώμους και την κοίταζε προσεκτικά στα μάτια. Έκπληκτη, η Κάρσον πισωπάτησε. Αλλά όχι πριν δει μια εξαιρετική έκφραση ανάμεικτης ανησυχίας και ικανοποίησης να εμφανίζεται στο αδύναμο πρόσωπο του Λέι. Ήταν σαν να είχε δει ο αποκρυφιστής κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι απροσδόκητο. «Ποια είναι η ιδέα?» ρώτησε η Κάρσον. Ο αποκρυφιστής απολογήθηκε. Η φωνή του ήταν βαθιά, ευχάριστη. Είπε πως ήταν μάλλον ενθουσιασμένος, μιας και είχε έρθει από το Σαν Φρανσίσκο για να δει το δωμάτιο της μάγισσας. Την ρώτησε αν θα την πείραζε πραγματικά να τον άφηνε να το δει. Ήταν πρόθυμος να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό. Η Κάρσον έκανε μια υποτιμητική χειρονομία. «Όχι», είπε, νιώθοντας μια διαστραμμένη συμπάθεια για αυτόν τον άντρα να μεγαλώνει μέσα της, για την καλά διαμορφωμένη ευχάριστη φωνή του, το δυνατό πρόσωπό του και τη μαγνητική του προσωπικότητα. «Όχι, θέλω απλώς λίγη ησυχία. Δεν έχετε ιδέα πόσο με έχουν ενοχλήσει», συνέχισε αόριστα έκπληκτη που βρήκε τον εαυτό της να μιλά απολογητικά. «Είναι τρομακτικά ενοχλητικό. Σχεδόν εύχομαι να μην είχα βρει ποτέ το δωμάτιο». Ο Μάικλ έγειρε μπροστά ανήσυχος. Τη ρώτησε ξανά αν μπορούσε να το δει. Σημαίνει πολλά για εκείνον. Το ενδιαφέρον του για αυτά τα πράγματα ήταν τρομερό. Υποσχέθηκε να μην έπαιρνε πάνω από 10 λεπτά από το χρόνο της. Η Κάρσον δίστασε και μετά συμφώνησε. Καθώς οδηγούσε τον επισκέπτη στο κελάρι, βρέθηκε να διηγείται τις συνθήκες της ανακάλυψής της. Ο αποκρυφιστής άκουγε προσεκτικά, διακόπτοντας περιστασιακά με ερωτήσεις. Την ρώτησε τι συνέβη στον Αρουραίο, αν τον ξανάδε. Η Κάρσον φάνηκε σαστισμένη. «Όχι, υποθέτω ότι θα κρύφτηκε στο λαγούμι του. Γιατί?» Ο Μάικλ είπε κρυπτικά πως ποτέ δεν ξέρει κανείς, καθώς έμπαιναν στο δωμάτιο της μάγισσας. Η Κάρσον άναψε το φως. Είχε τοποθετήσει μια ηλεκτρική προέκταση και υπήρχαν μερικές καρέκλες και ένα τραπέζι.
αλλά κατά τα άλλα ο θάλαμος δεν άλλαξε. Η Κάρσον παρακολούθησε το πρόσωπο του αποκρυφιστή και με έκπληξη το είδε να γίνεται ζωφερό, σχεδόν θυμωμένο. Εκείνος πήγε στο κέντρο του δωματίου, κοιτάζοντας την καρέκλα που στεκόταν πάνω στο μαύρο κύκλο της πέτρας. Τη ρώτησε αν δούλευε εκεί. «Ναι, έχει ησυχία». Ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να δουλέψει στον πάνω όροφο, είχε πολύ θόρυβο. «Αλλά αυτό είναι ιδανικό. Κατά κάποιο τρόπο το βρίσκω πολύ εύκολο να γράψω εδώ. Το μυαλό μου αισθάνεται ελεύθερο, ασύνδετο με άλλα πράγματα. Είναι πολύ ασυνήθιστο συνέστημα». Ο αποκρυφιστής έγνεψε καταφατικά σαν τα λόγια της Κάρσον να είχαν επιβεβαιώσει κάποια ιδέα στο μυαλό του. Γύρισε προς την κόγχη και το μεταλλικό δίσκο στο πάτωμα. Η Κάρσον τον ακολούθησε. Εκείνος πλησίασε τον τοίχο εντοπίζοντας τα ξεθοριασμένα σύμβολα με το δίκτυ του. Μουρμούρισε κάτι κάτω από την ανάσα του. Λέξεις που έμοιαζαν με ασυναρτησίες στην Κάρσον. Γύρισε με το πρόσωπό του ζωφερό και χλωμό. Της είπε πως είχε δει αρκετά. Της έγνεψε να πηγαίνουν. Έκπληκτη η Κάρσον έγνεψε καταφατικά και τον οδήγησε στο δρόμο της επιστροφής από το κελάρι. Στον επάνω όροφο αποκρυφιστής δίστασε, σαν να δυσκολευόταν να μιλήσει για το θέμα του. Εν τέλει, τη ρώτησε αν θα την πείραζε να του έλεγε αν είχε δει κάποια περίεργα όνειρα τελευταία. Η Κάρσον τον κοίταξε διασκεδάζοντας κάπως. «Όνειρα», επανέλαβε. «Α, κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Λέι, μπορώ επίσης να σας πω ότι δεν μπορείτε να με τρομάξετε. Οι συνάδελφοί σας, οι άλλοι αποκρυφιστές που έχω γνωρίσει, το έχουν ήδη δοκιμάσει». Ο αποκρυφιστής ανασήκωσε τα πυκνά του φρύδια. Απορριμμένος την ρώτησε αν όντως της είχαν κάνει την ίδια ερώτηση. «Ναι, πολύ το έκαναν». Σκεφτικός τότε, την ρώτησε αν τους απάντησε. «Όχι, δεν έχω δει όνειρα». Έπειτα, καθώς ο Λέι έγειρε πίσω στην καρέκλα του με μια μπερδεμένη έκφραση στο πρόσωπό του, η Κάρσον συνέχισε αργά. «Αν και πραγματικά δεν είμαι σίγουρη». Την κοίταξε απορριμμένος. «Νομίζω, έχω μια όριστη εντύπωση δηλαδή, ότι ονειρευόμουν τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα από το όνειρο, βλέπετε. Και, καλά, πιθανότατα οι αδερφοί σου, οι αποκρυφιστές μου έβαλαν την ιδέα στο μυαλό». Εκείνος δίστασε για μια στιγμή και έπειτα τη ρώτησε αν ήταν όντως απαραίτητο να μείνει σε εκείνο το σπίτι. Η Κάρσον αναστέναξε παραιτημένη. «Όταν μου έκαναν για πρώτη φορά αυτή την ερώτηση, εξήγησα ότι ήθελα ένα ήσυχο μέρος για να δουλέψω πάνω σε ένα μυθιστόρημα και ότι κάθε ήσυχο μέρος θα έκανε. Αλλά δεν είναι και εύκολο να τα βρεις. Τώρα που έχω αυτό το δωμάτιο μαγισσών και βγάζω τη δουλειά μου τόσο εύκολα, δεν βλέπω κανένα λόγο να μετακινηθώ και ίσως να αναστατώσω και το πρόγραμμά μου. Θα φύγω από αυτό το σπίτι όταν τελειώσω με το μυθιστόρημά μου και μετά μπορείτε να μπείτε εσείς, οι αποκρυφιστές, και να το μετατρέψετε σε μουσείο ή να κάνετε ό,τι θέλετε με αυτό, δεν με νοιάζει. Αλλά μέχρι να τελειώσει το μυθιστόρημα, σκοπεύω να μείνω εδώ». Ο Μάικλ έτριψε το πηγούνι του. Μπορούσε να καταλάβει την άποψή της και τη ρώτησε αν πραγματικά δεν υπήρχε άλλο μέρος του σπίτι για να εργάζεται. Παρακολούθησε το πρόσωπο της Κάρσον για μία στιγμή και μετά συνέχισε γρήγορα. Της είπε πως δεν περίμενε να τον πιστέψει. Ήταν ηλίστρια. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι. Αλλά υπάρχουν λίγοι που γνωρίζουν ότι πέρα από αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν επιστήμη, υπάρχει μια μεγαλύτερη επιστήμη που βασίζεται σε νόμους και αρχές που για τον μέσο άνθρωπο θα ήταν σχεδόν ακατανόητες. Της μίλησε για το χάσμα μεταξύ του κόσμου της συνείδησης και του κόσμου της ύλης και πως ήταν δυνατόν να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Το δωμάτιο της μάγισσας ήταν μια τέτοια γέφυρα. Στο τέλος τη ρώτησε αν γνώριζε τι είναι η γκαλερή ψιθυριστών. «Ε?», είπε η Κάρσον κοιτάζοντας. «Μα δεν υπάρχει». Απάντησε πως ήταν μια αναλογία. Απλώς μια αναλογία.
Ένας άνθρωπος θα μπορούσε να ψιθυρίσει μία λέξη στην καλερί ή σε μία σπηλιά. Και αν στέκεσαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο 100 πόδια μακριά, θα ακούσεις αυτόν τον ψίθυρο. Ακόμη και αν κάποιος που βρίσκεται 10 πόδια μακριά, δεν θα το ακούσει. Είναι ένα απλό κόλπο ακουστικής που φέρνει τον ήχο σε ένα εστιακό σημείο. Και αυτή η αρχή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα πράγματα, εκτός από τον ήχο, σε οποιαδήποτε όθηση κυμάτων, ακόμα και στη σκέψη. Η Κάρσον προσπάθησε να διακόψει, αλλά ο αποκρυφιστής συνέχιζε. Αυτή η μαύρη πέτρα στο κέντρο του δωματίου ήταν ένα από αυτά τα σημεία εστίασης. Το σχέδιο στο πάτωμα, όταν καθόταν στο μαύρο κύκλο, ήταν ασυνήθιστα ευαίσθητη σε ορισμένες δονήσεις. Ορισμένες εντολές σκέψης. Επικίνδυνα ευαίσθητη ίσως. Τη ρώτησε γιατί πίστευε ότι το μυαλό της ήταν τόσο καθαρό όταν εργαζόταν εκεί. Ήταν μια εξαπάτηση. Ένα ψεύτικο αίσθημα διάβγειας. Ήταν απλώς ένα όργανο, ένα μικρόφωνο, συντονισμένο για να λαμβάνει ορισμένες κακοήθεις δονήσεις, τη φύση των οποίων δεν μπορούσε να καταλάβει. Το πρόσωπο της Κάρσον ήταν γεμάτο με έκπληξη και δυσπιστία. Αλλά δεν εννοείς ότι το πιστεύεις πραγματικά. Ο Λέι υποχώρησε. Η ένταση εξαφανίστηκε από τα μάτια του, αφήνοντας τα ζωφερά και κρύα. Είχε μελετήσει την ιστορία της Abigail πριν και αυτή είχε καταλάβει την υπερεπιστήμη για την οποία μιλούσε. Τη χρησιμοποίησε για κακούς σκοπούς, για τη μαύρη τέχνη, όπως λέγεται. Είχε διαβάσει ότι καταράστηκε το Σάλεμ στα παλιά χρόνια. Η κατάρα μιας μάγισσας μπορεί να είναι τρομακτικό πράγμα. Σηκώθηκε ροκανίζοντας το χείλος του. Τη ζήτησε να το επιτρέψει να της τηλεφωνήσει την επόμενη μέρα. Σχεδόν ακούσια, η Κάρσον έγνεψε καταφατικά. Εντάξει, αλλά φοβάμαι ότι θα χάσετε το χρόνο σας. Δεν το πιστεύω. Ενώ δεν έχω... Ο αποκρυφιστής τη ζήτησε, αν ονειρευόταν εκείνο το βράδυ, να προσπαθούσε να θυμηθεί το όνειρο που θα έβλεπε. Εντάξει. Αν ονειρεύομαι. Εκείνο το βράδυ η Κάρσον ονειρεύτηκε. Ξύπνησε λίγο πριν την αυγή με την καρδιά της να χτυπά με μανία και ένα περίεργο αίσθημα ανησυχίας. Μέσα στους τοίχους και από κάτω άκουγε τις κρυφές κινήσεις των αρουραίων. Σηκώθηκε βιαστικά από το κρεβάτι, τρέμοντας το κρύο γκρίζο του ξημερώματος. Αχ, ήταν κρύο. Ένα φεγγάρι αχνό έλαμπε ακόμα αχνά σε ένα χλωμό ουρανό. Μετά θυμήθηκε τα λόγια του αποκρυφιστή. Είχε ονειρευτεί. Αλλά το περιεχόμενο του ονείρου της, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα. Δεν μπορούσε να θυμηθεί απόλυτα τι είχε δει, όσο και αν προσπαθούσε. Αν και υπήρχε μια πολύ αόριστη εντύπωση ότι έτρεχε ξέφρενα στο σκοτάδι. Ονειρό ήταν. Τι είδα όμως? Ντύθηκε γρήγορα και επειδή η ανησυχία του πρωινού στο παλιό σπίτι της τέντωνε τα νεύρα, βγήκε να αγοράσει εφημερίδα. Ωστόσο ήταν πολύ νωρίς για να ανοίξουν τα μαγαζιά και αναζητώντας ένα αγόρι ειδήσεων ξεκίνησε προς τα δυτικά, στρίβοντας την πρώτη γωνία. Και καθώς περπατούσε, ένα περίεργο και ανεξήγητο συνέστημα άρχισε να την κυριεύει. Ένα αίσθημα οικειότητας. Είχε περπατήσει εδώ ξανά και υπήρχε μια αμυδρή και ανησυχητική εξοικείωση με τα σχήματα των σπιτιών. Το περίγραμμα των σκεπών. Αλλά από όσο γνώριζε, δεν είχε ξαναπάει σε αυτό το δρόμο. Είχε περάσει λίγο χρόνο περπατώντας σε αυτή την περιοχή του Σάλεμ, γιατί ήταν ενοχελική από τη φύση της. Ωστόσο, υπήρχε αυτό το εξαιρετικό συνέστημα ανάμνησης και γινόταν όλο και πιο ζωντανό καθώς συνέχιζε. Έφτασε σε μία γωνία και έστριψε απροσδόκητα αριστερά. Η περίεργη αίσθηση αυξήθηκε. Προχώρησε αργά, συλλογιζόμενη.
αναμφίβολα είχε κάνει αυτή τη διαδρομή στο παρελθόν και πολύ πιθανό να το είχε κάνει αφηρημένη, έτσι ώστε να μην είχε συνείδηση της διαδρομής που είχε ακολουθήσει. Αυτή ήταν η εξήγηση χωρίς αμφιβολία. Καθώς όμως η Κάρσον γύριζε στην οδό Τσάρτερ, ένιωσε μια περίεργη ανησυχία να ξυπνά μέσα της. Το Σάλεμ είχε ξυπνήσει. Με το φως της μέρας, απαθείς Πολωνοί εργάτες άρχισαν να την προσπερνούν βιαστικά προς τους μήλους. Περιστασιακά, όλο και κάποιο αυτοκίνητο περνούσε. Μπροστά της, συγκεντρώθηκε πλήθος στο πεζοδρόμιο. Επιτάχυνε τα βήματά της, έχοντας επίγνωση του αισθήματος μιας επικείμενης συμφοράς. Με μια ασυνήθιστη αίσθηση σοκ, είδε ότι περνούσε από το νεκροταφείο της Charter Street, το αρχαίο, σατανικά διάσημο σημείο ταφής. Βιαστικά χώθηκε, σπρώχνοντας μέσα στο πλήθος. Συγγνώμη, να περάσω λίγο. Συγγνώμη. Σχόλια με πνιχτό τόνο ήρθαν στα αυτιά της Κάρσον και μια ογκώδης γαλάζια πλάτη εμφανίστηκε μπροστά της. Κοίταξε πάνω από τον ώμο του αστυνομικού και της κόπηκε η ανάσα με φρίκι. Ένας άντρας είχε γύρει στο σιδερένιο κυκλίδωμα που περίφρασε το παλιό νεκροταφείο. Φορούσε ένα φθηνό φανταχτερό κοστούμι και είχε πιάσει τους κουριασμένες ράβδους στις χρωθιές του, τόσο δυνατά που έκανε τους μύες του να ξεχωρίζουν σε ραβδόσεις στις τριχωτές πλάτες των χεριών του. Ήταν νεκρός. Στο πρόσωπό του, κοιτάζοντας τον ουρανό με μια τρελή γωνία, ήταν παγωμένη η έκφραση μιας απίθμενης και εντελώς συγκλονιστικής φρίκης. Τα μάτια του ολόλευκα ήταν φουσκωμένα απέσια και το στόμα του ήταν ένα στριμμένο αυθόρμητο χαμόγελο. Ένας άντρας στο πλευρό της Κάρσον γύρισε με ένα κατάχλωμο πρόσωπο προς το μέρος της. Είπε κάπως βραχνά πως φαινόταν σαν να φοβόταν μέχρι θανάτου. Δεν θα ήθελε να είχε δει ότι αντίκρισε ο άτυχος άντρας. Μηχανικά η Κάρσον οπισθοχώρησε. Νιώθοντας μια παγωμένη ανάσα από ανώνυμα πράγματα να την παγώνει, έτριψε το χέρι της στα μάτια της, αλλά και πάλι αυτό το παραμορφωμένο νεκρό πρόσωπο κολυμπούσε μπροστά στο βλέμμα της. Άρχισε να ξαναβρίσκει τα βήματά της, ταραγμένη και τρέμοντας λίγο. Αθελά της, το βλέμμα της παραμερίστηκε. Στάθηκε πάνω στους τάφους και στα μνημεία που ήταν διάσπαρτα στο παλιό νεκροταφείο. Κανείς δεν είχε θαυτεί εκεί για πάνω από έναν αιώνα. Οι λεκιασμένες επιτύμβιες στήλες με τα φτερωτά κρανία, τα χοντρά χερουδίμ και τα νεκρικά δοχεία έμοιαζαν να αναδύουν ένα προσδιόριστο μίασμα της αρχαιότητας. Τι να ήταν αυτό που τρόμαξε τον άντρα μέχρι θανάτου. Η Κάρσον πήρε μια βαθιά ανάσα. Είναι αλήθεια ότι το πτώμα ήταν ένα τρομακτικό θέαμα. Αλλά δεν έπρεπε να το αφήσει να ταράξει τα νεύρα της. Δεν μπορούσε. Το μυθιστόρημά της τα υπέφερε. Εξάλλου, μάλλον σκληρά με τον εαυτό της. Η υπόθεση ήταν αρκετά εμφανή στην εξήγησή της. Ο νεκρός άνδρας ήταν προφανώς Πολωνός. Ένας από την ομάδα των μεταναστών που κατοικούν στο λιμάνι του Σάλεμ. Περνώντας από το νεκροταφείο τη νύχτα, ένα σημείο στο οποίο είχαν κολλήσει οι θηλοί των Έλντριτς για σχεδόν τρεις αιώνες, τα μπερδεμένα από το ποτό μάτια του πρέπει να έδιναν πραγματικότητα στα θολά φαντάσματα ενός προληπτικού μυαλού. Αυτοί οι Πολωνοί ήταν διαβόητα άσταθοι συναισθηματικά, επιρρεπείς στην ιστερία του όχλου και στις άγριες φαντασιώσεις. Ο μεγάλος πανικός των μεταναστών του 1853, στον οποίο τρία σπίτια μαγισσών είχαν καεί ολοσχερώς, είχε αναπτυχθεί από τη συγκεχημένη και ιστερική δήλωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας ότι είχε δει ένα μυστηριώδη λευκοντημένο αλλοδαπό να βγάζει το πρόσωπό του. Τι άλλο να περιμένει κανείς από τέτοιους ανθρώπους, σκέφτηκε η Κάρσον. Παρ' όλα αυτά όμως παρέμεινε σε νευρική κατάσταση και δεν επέστρεψε στο σπίτι, παρά μόνο όταν ήταν σχεδόν μεσημέρι.
όταν κατά την άφηξή της βρήκε τον αποκρυφιστή να περιμένει, χάρηκε που είδε τον άνδρα και τον κάλεσε μέσα με εγκαρδιότητα. «Κύριε», λέει, «ελπίζω να μην περιμένατε ώρα. Παρακαλώ, περάστε μέσα». Ο Μάικλ ήταν πολύ σοβαρός. Τη ρώτησε αν είχε ακούσει για την Abigail πριν, χωρίς καμία άλλη εισαγωγή. Και η Κάρσον τον κοίταξε επίμονα, σταματώντας να ρίξει νερό σε ένα ποτήρι. Μετά από αρκετή ώρα πάτησε το μοχλό, στέλνοντας το υγρό να τσιρίζει και να αφρίζει στο ουίσκι. Έδωσε στον Μάικλ το ποτό και πήρε και για εκείνη πριν απαντήσει την ερώτηση. «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Γιατί, τι έκανε?» ρώτησε με έναν αέρα αναγκαστικής εύθυμης διάθεσης. Της είπε ότι είχε ελέγξει τα αρχεία και είχε διαπιστώσει ότι η Πριν ταύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1690 στο νοκροταφείο της οδού Τσάρτερ με έναν πάσαλο μέσα στην καρδιά της. Έκανε μια παύση και τη ρώτησε τι έπαθε όταν την είδε να μένει ακίνητη. «Τίποτα», είπε η Κάρσον χωρίς τόνο. «Και?» Της είπε πως ο τάφος της ανοίχτηκε και την έκλεψαν. Αυτό ήταν όλο. Ο πάσαλος βρέθηκε ξεριζωμένος εκεί κοντά και υπήρχαν ίχνη γύρω από τον τάφο, ίχνη παπουτσιών. Την ρώτησε αν είχε ονειρευτεί το προηγούμενο βράδυ, με τα γκρίζα μάτια του να κοιτούν την Κάρσον έντονα. «Δεν ξέρω», είπε η Κάρσον μπερδεμένη, τρίβοντας το μέτωπό της. «Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήμουν στο νεκροταφείο της Τσάρτερς Τρίτη σήμερα το πρωί». Ο αποκρυφιστής ξεκίνησε να λέει για εκείνον τον άντρα. «Τον είδα», είπε και κατέβασε το ουίσκι με μια γουλιά. Ο αποκρυφιστής την παρακολουθούσε. Την ρώτησε αν ήταν ακόμα αποφασισμένη να μείνει σε αυτό το σπίτι. Η Κάρσον άφησε το ποτήρι και σηκώθηκε. «Γιατί όχι? Υπάρχει κάποιος λόγος να μην το κάνω, ε? Μετά από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, και τι έγινε? Έκλεψαν ένα τάφο. Ένας δυσιδαίμονος πολωνός είδε τους ληστές και πέθανε από τρόμο. Αυτό έγινε, εντάξει?» Ο αποκρυφιστής της είπε ήρεμα ότι προσπαθούσε απλά να πείσει τον εαυτό της. Στην καρδιά της όμως έπρεπε να ξέρει την αλήθεια. Είχε γίνει εργαλείο στα χέρια τεράστιων τρομερών δυνάμεων. Για τρεις αιώνες η Άμπι πριν κοίτονταν στον τάφο της, νεκρή, περιμένοντας κάποιον να πέσει στην παγίδα της, το δωμάτιο της μάγισσας. Ίσως να είχε προβλέψει το μέλλον όταν το έκτισε. Να είχε προβλέψει ότι κάποια μέρα κάποιος θα έμπαινε με λάθος τρόπο σε αυτόν τον κολλασμένο θάλαμο και θα πιανόταν από την παγίδα του ψηφιδωτού σχεδίου. Είχε πιάσει την Κάρσον και επέτρεψε σε αυτόν τον απέθαντο τρόμο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της συνείδησης και της ύλης για να έρθει σε επαφή μαζί της. Ο υπνοτισμός είναι παιδικό παιχνίδι για ένα όν με τις τρομακτικές δυνάμεις της Abigail Prynne. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να την αναγκάσει να πάει στον τάφο της και να ξεριζώσει τον πάσαλο που την κρατούσε εχμάλωτη και μετά να σβήσει τη μνήμη εκείνης της πράξης από το μυαλό της, ώστε να μην μπορεί να τη θυμηθεί ούτε σαν όνειρο. Η Κάρσον είχε σηκωθεί και τα μάτια της έκαιγαν από ένα παράξενο φως. «Για το όνομα του Θεού, φίλε, ξέρεις τι λες?» Ο αποκρυφιστής γέλασε ειρωνικά. Ο διάβολος απειλούσε το Σάλεμ αυτή τη στιγμή. Το Σάλεμ βρισκόταν σε κίνδυνο, έναν τρομερό κίνδυνο. Οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά της πόλης δέχτηκαν την κατάρα της πριν όταν την έδεσαν στο πάσαλο και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να την κάψουν. Είχε περάσει από ορισμένα μυστικά αρχεία το πρωί και είχε έρθει να τη ζητήσει για τελευταία φορά να φύγει από αυτό το σπίτι. «Τελείωσες?» ρώτησε ψυχρά η Κάρσον. «Πολύ καλά. Θα μείνω εδώ. Είτε είσαι τρελός, είτε μεθυσμένος. Αλλά δεν μπορείς να με εντυπωσιάσεις με τα λόγια σου». Ο Μάικλ προσπάθησε να τη δωροδοκίσει. Τη ρώτησε αν θα έφευγε από το σπίτι αν της έδινε 1000 δολάρια. Ή και περισσότερα. 10.000. Είχε ένα σημαντικό ποσό στη διάθεσή του. «Όχι!» Η Κάρσον ξέσπασε από μια ξαφνική έκρηξη θυμού. «Το μόνο που θέλω είναι να μείνω μόνη μου. Για να τελειώσω το μυθιστόρημά μου. Δεν μπορώ να δουλέψω πουθενά άλλου. Δεν θέλω!» Ο αποκρυφιστής είπε πως το περίμενε αυτό, με τη φωνή του ξαφνικά ήσυχη και με μια παράξενη νότα συμπάθειας. Της είπε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει, είχε πιαστεί στην παγίδα και ήταν πολύ αργά για να απεγκλωβιστεί, όσο η Άμπι πριν έλεγχε το μυαλό της μέσω του δωματίου. Και το χειρότερο μέρος του ήταν ότι μπορούσε να εκδηλωθεί μόνο με τη βοήθειά της.
Εξαντλούσε τις δυνάμεις της ζωής της Κάρσον. Τρεφόταν από εκείνη, σαν βρικόλακας. «Είσαι τρελός», είπε η Κάρσον ανόητα. Ο αποκρυφιστής της είπε ότι φοβόταν. Εκείνον το σιδερένιο δίσκο στο δωμάτιο των μαγισσών. Αυτό το φοβόταν. Και το τι υπήρχε κάτω από αυτόν. Της είπε ότι η Άμπι πριν υπηρετούσε περίεργους θεούς. Είχε διαβάσει και κάτι στον τοίχο εκείνης της κόγχης που του έδινε μια υπόδειξη. Τη ρώτησε αν είχε ακούσει ποτέ για τον Ιόγκθα. Η Κάρσον κούνησε ανυπόμονα το κεφάλι της. Ο Μάικλ έχωσε το χέρι του στην τσέπη του και έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί. Είχε αντιγράψει ένα κομμάτι από ένα βιβλίο που είχε βρει στη βιβλιοθήκη του Κέστερ. Ένα βιβλίο που ονομαζόταν Νεκρονόμικον. Γραμμένο από έναν άνθρωπο που εμβάθυνε τόσο βαθιές απαγορευμένα μυστικά που οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν τρελό. Της το έδωσε να το διαβάσει. Τα φρύδια της Κάρσον ενώθηκαν να διάβαζε το απόσπασμα. Οι άνθρωποι τον γνωρίζουν ως τον κάτοικο στο σκοτάδι. Εκείνον τον αδερφό των παλαιών που λέγεται Νιόγκθα. Το πράγμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μπορεί να κληθεί στην επιφάνεια της γης μέσω ορισμένων μυστικών σπηλαίων και ρογμών. Και οι μάγοι τον έχουν δει στη Συρία. Και κάτω από τον μαύρο πύργο του Λέγκ, από το τάγκ γκρότο του Τάρταρη, είχε έρθει σε ένα αρπακτικό για να φέρει τον τρόμο και την καταστροφή στην περιοχή του Μεγάλου Καν. Μόνο με τον Αιγυπτιακό σταγονοειδή σταυρό, το ξόρκι βαχβηράς και το ελιξίριο τικού μπορεί να οδηγηθεί πίσω στα κρυμμένα από τη νύχτα δελειρά σπήλαια όπου κατοικεί. Ο Μάικλ συνάντησε το σαστισμένο βλέμμα της Κάρσον ήρεμα. Την ρώτησε αν καταλάβαινε τώρα σε τι είχε μπλεχτεί. «Ξόρια και ελιξίρια», είπε η Κάρσον δίνοντας πίσω το χαρτί. «Κουραφέξαλα». «Καθε άλλο», της απάντησε. «Αυτό το ξόρκι και αυτό το ελιξίριο ήταν γνωστά στους αποκρυφιστές και τους τεχνικούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είχε την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος στο παρελθόν σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αν είχε δίκιο, σε αυτό το πράγμα ίσως χρειάζονταν να το ξανακάνει». Γύρισε προς την πόρτα με τα χείλη του συμπιεσμένα σε μια γραμμή. Της είπε ότι τέτοιες εκδηλώσεις έχουν ιτηθεί στο παρελθόν. Αλλά η δυσκολία είναι στην απόκτηση του ελιξιρίου. Ήταν πολύ δύσκολο να το αποκτήσει κάποιος. Αλλά ήλπιζε. Της είπε ότι θα επέστρεφε και την παρακάλεσε να μείνει έξω από το δωμάτιο της μάγισσας μέχρι τότε. «Δεν θα υποσχεθώ τίποτα», είπε η Κάρσον. Είχε έναν πονοκέφαλο, ο οποίος αυξανόταν σταθερά, μέχρι που θόλωνε τις αισθήσεις της και ένιωθε αόριστα ναυτία. «Αντίο σας». Συνόδευσε τον αποκρυφιστή στην πόρτα και περίμενε στα σκαλιά με μια περίεργη προθυμία να επιστρέψει στο σπίτι. Καθώς έβλεπε τον πανύψηλο αποκρυφιστή να κατηφορίζει βιαστικά στο δρόμο, μια γυναίκα βγήκε από το διπλανό σπίτι. Την είδε και το τεράστιο στήθος της φούσκωσε. Ξέσπασε σε μια τσιριχτή θυμωμένη φωνή. Η Κάρσον γύρισε έκπληκτη. Το κεφάλι της παλόταν επώδυνα. Η γυναίκα πλησίαζε κουνώντας απειλητικά μια χοντρή γροθιά. Το πρόσωπό της ήταν τρελαμένο, κατακόκκινο. Της φώναζε γιατί τρόμαζε την κόρη της. Γιατί την τρόμαζε με τα νόητα κόλπα της. Η Κάρσον έβρεξε τα χείλη της. «Συγγνώμη», είπε αργά. «Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν τρόμαξα την κόρη σου. Δεν ήμουν σπίτι όλη μέρα. Τι την τρόμαξε?» Η γυναίκα σταμάτησε και το σαγόνι της έπεσε. Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. Έκανε ένα περίεργο σημάδι με το δεξί της χέρι, δείχνοντας με το δίχτυ και το μικρό της δάχτυλα την Κάρσον, ενώ αντίχειράς ήταν σταυρωμένος πάνω από τα άλλα δάχτυλα. Της φώναξε πως ήταν γριά μάγισσα και υποχώρησε βιαστικά μουρμουρίζοντας τα πολωνικά με τρομαγμένη φωνή. «Δεν είμαστε καλά». Η Κάρσον γύρισε και επέστρεψε στο σπίτι. Έριξε λίγο ουίσκι σε ένα ποτήρι, το σκέφτηκε και μετά το άφησε στην άκρη χωρίς γεύση. Άρχισε να περπατά στο πάτωμα, τρίβοντας περιστασιακά το μέτωπό της, με δάχτυλα που τα νιώθε ξηρά και ζεστά. Αόριστες μπερδεμένες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό της. Το κεφάλι της παλόταν και φλεγόταν στον πυρετό. Τελικά κατέβηκε στο δωμάτιο των μαγισσών. Παρέμεινε εκεί, αν και δεν δούλεψε. Γιατί ο πονοκέφαλός της δεν ήταν τόσο έντονος στην νεκρή ησυχία του υπόγειου θάλαμου. Μετά από λίγο, κοιμήθηκε. Πόσο καιρό κοιμόταν δεν ήξερε. Ονειρεύονταν το Σάλεμ.
και ένα αμυδρά ζελατινώδες μαύρο πράγμα που έτρεχε με τρομακτική ταχύτητα στους δρόμους. Κάτι σαν μια απίστευτα τεράστια μαύρη αμοιβάδα που κυνηγούσε και έπνιγε άντρες και γυναίκες που ούλιαζαν και φεύγαν μάταια από αυτή τη ζωή. Ονειρευόταν ένα κρανίο που κοιτούσε το δικό της. Ένα μαραμένο και συρρυκνωμένο πρόσωπο στο οποίο μόνο τα μάτια μοιάζαν ζωντανά και έλαμπαν με ένα κολλασμένο και κακό φως. Ξύπνησε επιτέλους και ανασηκώθηκε γρήγορα. Ήταν πολύ κρύα. Το δωμάτιο ήταν εντελώς σιωπηλό. Στο φως της ηλεκτρικής λάμπας, το πράσινο και το μοβ μοσαϊκό φαινόταν να συστέλλεται και να διαστέλλεται προς το μέρος της. Μια ψευδαίσθηση που εξαφανίστηκε καθώς η ομιχλώδης όρασή της καθάρισε. Έριξε μια ματιά στο ρολόι της. Ήταν 2 η ώρα. Είχε κοιμηθεί το απόγευμα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Ένιωθε παράξενα αδύναμη και η κούραση την κράτησε ακίνητη στην καρέκλα της. Η δύναμη της φαινόταν να είχε στραγγιστεί. Το διαπεραστικό κρύο φαινόταν να έπεσε στο κεφάλι της, αλλά ο πονοκέφαλός της είχε φύγει. Το μυαλό της ήταν πολύ καθαρό, σε εγρήγορση, σαν να περίμενε να συμβεί κάτι. Μια κίνηση κοντά της της τράβηξε το μάτι. Μια πέτρινη πλάκα στον τοίχο κινούταν. Άκουσε ένα απαλό τρέξιμο και σιγά σιγά εμφανίστηκε μια μαύρη κοιλότητα. Ξεκίνησε από ένα στενό ορθογώνιο καταλήγοντας ένα τετράγωνο. Κάτι έσκυβε εκεί στη σκιά. Έντονη τυφλή φρίκη χτύπησε την Κάρσον. Καθώς το πράγμα κινούνταν και έμπαινε μπροστά στο φως. Για ένα αφόρητο, ατελείωτο δευτερόλεπτο, η σκέψη χτύπησε τρομακτικά στο μυαλό της Κάρσον. Έμοιαζε με μούμια. Ήταν ένα πτώμα, με λεπτό σκελετό. Το δέρμα έμοιαζε σαν καφέ περγαμηνή. Σαν το δέρμα κάποιες μεγάλης άβρας που ήταν απλωμένο πάνω από τα οστά του. Αναδεύτηκε, σερνόταν μπροστά. Και τα μακριά νύχια της γρατζούνισαν την πέτρα. Σύρθηκε έξω στο δωμάτιο της μάγισσας. Το απαθές πρόσωπό της αποκαλύφθηκε νελέητα στο λευκό φως. Και τα μάτια της άστραφταν από ζωντάνια. Μπορούσε να δει την οδοντοτή κορυφογραμμή της καφέ συρρυκνωμένης ράχης της. Η Κάρσον κάθισε ακίνητη. Η απίθμενη φρίκη της είχε αφαιρέσει τη δύναμη για να κουνηθεί. Έμοιαζε να έχει πιαστεί στα δεσμά της παράλυσης των ονείρων, στην οποία ο εγκέφαλος, ένας απόμακρος θεατής, δεν μπορεί ή δεν θέλει να μεταδώσει τις νευρικές παρορμήσεις στους μύες. Έλεγε στον εαυτό της μανιωδώς ότι ονειρευόταν, ότι αυτή τη στιγμή θα ξυπνούσε. Είναι όνειρο. Είναι όνειρο, είναι όνειρο. Ξύπνα. Ξύπνα. Είναι όνειρο, ονειρεύεσαι. Ξύπνα! Η μαραζωμένη φρίκη σηκώθηκε. Στεκόταν όρθια, λεπτή σαν σκελετός. Και κινήθηκε προς την εσοχή που ο σιδερένιος δίσκος ήταν χωμένος στο πάτωμα. Στάθηκε με την πλάτη στην Κάρσον. Σταμάτησε και ένας ξερός και γαλήνιος ψήθυρος τάραξε την νεκρή ησυχία. Τον ήχο η Κάρσον θα ούλιαζε, αλλά δεν μπορούσε. Ωστόσο, ο φρικτός ψήθυρος συνεχιζόταν σε μια γλώσσα που η Κάρσον ήξερε ότι δεν ήταν από αυτή τη γη. Και σαν απάντηση, ένα σχεδόν ανεπαίσθητο τρέμουλο ταρακούνησε το σιδερένιο δίσκο. Έτρεμε και άρχισε να ανεβαίνει πολύ αργά. Και ο τζακισμένος τρόμος σήκωσε τους βραχίωνες των σκελετωμένων χεριών του θριαμβευτικά. Ο δίσκος είχε πάχο σχεδόν ένα πόδι. Και τώρα, καθώς συνέχιζε να ανεβαίνει πάνω από το επίπεδο του δάπεδου, μια περίεργη μυρωδιά άρχισε να σκορπίζεται στο δωμάτιο. Θυμίζε αόριστα τη μυρωδιά κάποιου ερπετού και μούχλας. Και τους προκαλούσε ναυτία. Ο δίσκος ανασηκώθηκε και ένα μικρό σκοτεινό σκυρό δάχτυλο ξεπήδησε από κάτω. Ξαφνικά η Κάρσον θυμήθηκε τον ήρωά της. Θυμήθηκε εκείνο το ζελατινόδης μαύρο πλάσμα που έτρεχε στους δρόμους του Σάλεμ.
Προσπάθησε μάταια να σπάσει τα δεσμά της παράλυσης που την κρατούσαν ακίνητη. Ο θάλαμος σκοτίνιαζε και ένας μαύρος ήλιγκος βιαζόταν να την καταβροχθήσει. Το δωμάτιο φαινόταν να λιπνίζεται. Ακόμα και ο σιδερένιος δίσκος σηκώθηκε. Ακόμη μαραμένη φρίκη στεκόταν με τα χέρια του σκελετού σηκωμένα σε μια βλάσφημη ευλογία. Ακόμα η σκερή με μαύρη μορφή έβγαινε με αργή κίνηση. Ακούστηκε ένας ήχος που έσπασε τον γαλήνιο ψήθυρο της μούμιας. Το γρήγορο χτύπημα βαριών βημάτων. Με την άκρη του ματιού της, η Κάρσον είδε έναν άντρα να μπαίνει τρέχοντας στο δωμάτιο της μάγισσας. Ήταν ο αποκρυφιστής, ο Μάικλ. Και τα μάτια του έλαμπαν σε ένα πρόσωπο θανάσιμης οχρότητας. Πετάχτηκε δίπλα στην Κάρσον και ύστερα στην κόγχη που ο μαύρος τρόμος ξεχυνόταν. Το μαραμένο πράγμα γύρισε με τρομερή βραδύτητα. Ο Λέι έφερε κάποιο εργαλείο στο αριστερό του χέρι. Η Κάρσον είδε έναν Αιγυπτιακό σταυρό από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Το δεξί του χέρι ήταν σφιγμένο στο πλάι. Η φωνή του ακουγόταν ηχηρή και επιβλητική. Μικρές χαντρές υδρότα έτρεχαν στο λευκό πρόσωπό του. Οι φανταστικές απόκοσμες συλλαβές βρόντιξαν, αντιχώντας από τους τοίχους του θόλου. Ο Μάικλ προχωρούσε αργά, κρατώντας τον Αιγυπτιακό σταυρό ψηλά, και κάτω από το σιδερένιο δίσκο, ο μαύρος τρόμος φούντωνε. Ο δίσκος σηκώθηκε, πετάχτηκε στην άκρη. Και ένα μεγάλο κύμα ειρηδίζουσας μαυρίλας, ούτε υγρό ούτε στερεό, μια τρομακτική ζελατινώδης μάζα, έπεσε κατευθείαν πάνω του. Χωρίς να σταματήσει την προέλασή του, έκανε μια γρήγορη κίνηση με το δεξί του χέρι. Και ένας μικρός γυάλινος σωλήνας έπεσε πάνω στο μαύρο πράγμα. Και εκείνο τελήχθηκε. Η άμορφη φρίκη σταμάτησε. Δίστασε με ένα φρικτό αέρα αποφασιστικότητας. Και μετά οπισθοχώρησε γρήγορα. Μια σφιχτική δυσοδεία φλεγόμενης διαφθοράς άρχισε να σκορπίζεται στον αέρα. Και η Κάρσον είδε μεγάλα κομμάτια από το μαύρο πράγμα να ξεφλωδίζουν, να συρρυκνώνονται, σαν να είχαν καταστραφεί από διαβρωτικό οξύ. Ένα μαύρο πλοκάμι άρπαξε τη μούμια και την έσυρε πίσω στο λάκκο. Πάνω από το χείλος, ένα άλλο πλοκάμι άρπαξε το σιδερένιο δίσκο. Τον τράβηξε αβίαστα στο πάτωμα. Και καθώς ο τρόμος χάθηκε από τα μάτια τους, ο δίσκος έπεσε στη θέση του με μια βροντερή συντριβή. Το δωμάτιο έκανε μεγάλους κύκλους γύρω από την Κάρσον και την έπιασε μια τρομακτική ναυτία. Έκανε τρομερή προσπάθεια να σταθεί στα πόδια της, αλλά μετά το φως έσβησε. Έσβησε γρήγορα και χάθηκε. Την πήρε το σκοτάδι. Το μυθιστόρημα της Κάρσον δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το έκαψε, αλλά συνέχισε να γράφει. Αν και κανένα από τα μεταγενέστερα έργα της δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, οι εκδότες της κουνούσαν το κεφάλι τους και αναρωτιόντουσαν γιατί μια τόσο λαμπρή συγγραφέας λαϊκής μυθοπλασίας είχε ξαφνικά ερωτευτεί το παράξενο και το φρικτό. «Είναι πολύ υπερβολικό», είπε ένας άνδρας στην Κάρσον καθώς παρέδεσε το μυθιστόρημά της, ο μαύρος θεός της τρέλας. Της είπε πως ήταν αξιοσημείωτο με τον τρόπο του, αλλά ήταν νοσηρό και φρικτό. Κανείς δεν θα το διάβαζε. Τη ρώτησε γιατί δεν έγραφε το είδος του μυθιστορήματος που έκανε παλιά. Το είδος που την έκανε διάσημη. Τότε ήταν που η Κάρσον αθέτησε τον όρκο της να μην μιλήσει ποτέ για το δωμάτιο των μαγισσών και εξέθεσε ολόκληρη την ιστορία, ελπίζοντας σε κατανόηση και πίστη. Αλλά καθώς τελείωσε, η καρδιά της βούλιαξε. Γιατί είδε το πρόσωπο του άλλου, συμπαθητικό αλλά δύσπιστο. Ο άντρας τη ρώτησε αν το είχε ονειρευτεί, και η Κάρσον γέλασε πικρά. Ναι, το ονειρεύτηκα. Εκείνος παραδέχθηκε ότι πρέπει να της έκανε τρομερά ζωηρή εντύπωση στο μυαλό της. Κάποια όνειρα το έκαναν αυτό, αλλά ήταν σίγουρος πως θα το ξεχνούσε με τον καιρό. Και η Κάρσον έγνυψε καταφατικά. Και επειδή ήξερε ότι θα δημιουργούσε μόνο αμφιβολίες για τα λογικά της, δεν ανέφερε το πράγμα που έμεινε χαραγμένο ανεξίτηλα στο μυαλό της. Τη φρίκη που είχε δει στο δωμάτιο της μάγισσας, αφού ξύπνησε από τη λιποθυμία της. Πριν αυτή και ο αποκρυφιστής βγουν πιαστικά, κατάχλωμοι και τρέμοντας από την κάμαρα,
Η Κάρσον είχε ρίξει μια γρήγορη ματιά πίσω της. Τα συρρυκνωμένα και διαβρωμένα μπαλώματα που είχε δει να ξεκολλούν από αυτό το όν της βλασφημίας είχαν εξαφανιστεί, αν και είχαν αφήσει μαύρους λεκέδες στις πέτρες. Η Άμπι πριν ίσως είχε επιστρέψει την κόλαση που είχε υπηρετήσει και ο απάνθρωπος θεός της είχε αποτραβηχτεί σε κρυφές άβυσσους, πέρα από την αντίληψη του ανθρώπου, κατατροπωμένοι κι οι δυο από ισχυρές δυνάμεις της γεροντικής μαγείας που είχε διατάξει ο αποκρυφιστής. Αλλά η μάγισσα είχε αφήσει ένα αναμνηστικό πίσω της, ένα αποτρόπαιο πράγμα που η Κάρσον με εκείνη την τελευταία ματιά προς τα πίσω είχε δει να προεξέχει από την άκρη του σιδερένιου δίσκου. Ήταν το μαραμένο χέρι της, με τα γαμψά νύχια που είχε σηκωθεί σαν να έκανε κάποιο ειρωνικό χαιρετισμό.